πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας των φορέων με τον Διευθυντή του Γραφείου της Υπουργού, της κυρία Ζαχαράκη, τον κύριο Γιαννικόπουλο, ο οποίος στα αιτήματα που έχουμε με το βασικό το να κατοχυρωθεί το σπίτι στο όνομα της Διονυσίας, δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση δουλεύει προς αυτή την κατεύθυνση και ότι τις επόμενες ώρες θα έχουμε απάντηση για το πώς προχωράει η υπόθεση. Ωστόσο, εμείς δεν σταματάμε. Συνεχίζουμε και καλούμε όλους, όλα τα σωματεία, τους μαζικούς φορείς της περιοχής, να παραμένουμε σε εγρήγορση. Καλούμε τον κόσμο της γειτονιάς να συνεχίσει ακριβώς αυτό που κάνει από την πρώτη στιγμή, να είναι στο πλευρό της Διονυσίας και της οικογένειας. Συνεχίζουμε καθημερινά από τα χαράματα τις βάρδιες περιφρούρησης του σπιτιού. Αυτό που έχουμε πει ότι το σπίτι αυτό το περιφρουρεί η πόλη σαν να είναι δικό της, ισχύει στο 100% και αναμένουμε από ώρα σε ώρα τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για το πώς θα λυθεί οριστικά το ζήτημα με κατοχύρωση του σπιτιού στην Διονυσία. Σήμερα το απόγευμα στις 7.30 ώρα θα πραγματοποιηθεί μαζική εξόρμηση σε όλη την πόλη για να μην υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στην Ελευσίνα που να μην είναι ενήμερος για το πώς προχωράμε αυτόν τον αγώνα μέχρι την νίκη με την κατοχύρωση του σπιτιού στην οικογένεια που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι πολύ κοντά, ακριβώς γιατί οι κινητοποίησεις μας είναι πολύ μεγάλες και θα φέρουν, είμαστε σίγουροι ότι θα φέρουν αποτέλεσμα. Οπότε συνεχίζουμε, συνάδελφοι.